Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας. Δυστυχώς, η πανδημία του κορονοϊού δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο Μουσείων Εθνικής Αντίστασης με θέμα «Δικτύωση, συνεργασία, ανταλλαγή ιστορικού υλικού και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και των αγώνων του λαού μας». Όμως, θα το κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία. Τα Μουσεία Εθνικής Αντίστασης έχουν μεγάλη σημασιολογική αξία ως φορείς μνήμης, συλλογικής και κοινωνικής, δημόσιας ιστορίας και αγώνων ενάντια στον κατακτητή και στο φασισμό. Τι πιο επίκαιρο. Πρόσφατα, η ελληνική κοινωνία, μέσω της ελληνικής δικαιοσύνης, καταδίκασε για άλλη μια φορά το φασισμό και τα εγκλήματά του, παλιά και σύγχρονα. Ο αγώνας, λοιπόν, ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό, το κτίνος που περιέχουμε μέσα μας, πρέπει να είναι καθημερινός, αέναος, ατομικός και συλλογικός. Και τα Μουσεία Εθνικής Αντίστασης στέκονται ως φάροι, ως πηξίδες, ως οδηγοί σε αυτόν τον αγώνα, αναδεικνύοντας τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού στον άνθρωπο. Αυτό κάνει και το Μουσείο της Εθνικής μας Αντίστασης στη Λάρισα, επικοινωνώντας την ιστορία, τα δεινά του φασισμού στα νέα παιδιά μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί και τη διασύνδεσή του με τα σχολεία όλα, αλλά και με τα μουσεία της πόλης μας. Στόχος είναι η αντίσταση στο φόβο, την άγνοια, την απανθρωπιά.